Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Καμία χώρα δεν αποκλείεται από την περιφερειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει από τις ΗΠΑ ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Τούρκος πρέσβης του επιδόθηκε αυστηρό διάβημα για την παρενόχληση του ελικοπτέρου του Αλέξη Τσίπρα. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η παρέτηση Γιώργου Αρέστη. Ουδήσαν αντικατάσταση ο λογοκυβερνητικός εκπρόσωπος. Νέο πλήγμα για την Τερέζα Μέι. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο πήρε τον έλεγχο των εξελίξεων για τον Brexit. Κρίσιμα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας 20χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον κόρνο. Ναυάγιο με μετανάστες στην Τουρκία. Νεκρές 3 γυναίκες και ένα παιδί. Καμία χώρα δεν αποκλείεται από την περιφερειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης σε φόρουμ του ΑΙΠΑΚ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός δήλωσε ακόμα ότι ούτε και η Τουρκία αποκλείεται από την περιφερειακή αυτή συνεργασία. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς καμία χώρα δεν αποκλείεται από την περιφερειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης, σε φόρον του ΙΠΑΚ, μεγαλύτερη οργάνωση του Αμερικανικού Εβραϊκού Λόπι. Να αναφέρω από τις σχετικές αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χριστοδουλίδη, μίλησε για τις εξελίξεις και στο Κυπριακό, τα ενεργειακά, εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο Υπουργός αρχικά έκανε και μία αναφορά για να καταδικάσει με το πιο ισχυρότερο δυνατόν όρο την επίθεση κατά της Κυριακής κατά το κράτος του Ισραήλ. Για τις εξελίξεις, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, ο κύριος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ο κύριος πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου είναι να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες, δηλαδή τη Μέση Ανατολή και χώρες του Κόλπου. Εργαζόμαστε σε δύο επίπεδα, πρώτο σε διμερείς επίπεδο σε όλες τις γειτονικές χώρες και σε τριμερή βάση με τους τριμερείς μηχανισμούς που έχουν ξεκινήσει με την Ελλάδα, επειδή πιστεύουμε ότι συνεργαζόμαστε, μπορούμε να διαχειριστούμε, απολογούμε καλύτερα τις κοινές προκλήσεις στην περιοχή και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Μάλιστα, έκανε αναφορά και για την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία με τη συμπεριφορά της αποκλείστηκε μόνη της από τις συζητήσεις μας. Εάν η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις, εξαρτάται από την ίδια. Μάλιστα. Να έχει καλές γειτονικές σχέσεις και να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των χώρων της περιοχής. Αυτά είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης. Να αναφέρω εντάχει, Χριστίνα, με την άδεια σου βέβαια, ότι ο κ. Χριστοδουλίδης σήμερα είχε και επαφές με γερουσιαστές και βουλευτές, μάλιστα είναι τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Γερουσιαστή, επίσης είναι τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας και συνεχίζουν οι επαφές του κ. Χριστοδουλίδη αυτή την ώρα στην Αμερική και βεβαίως οι φίλοι τρεφεδές ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις γύρω από τις επαφές του κ. Χριστοδουλίδη. Μάλιστα, Μάρη, ευχαριστούμε για όλο το ρεπορτάζ. Αυστηρό διάβημα τώρα διαμαρτυρίας για τις παρενοχλήσεις που υπέστη το ελικόπτερο του Πρωθυπουργού από τουρκικά αεροσκάφη την 25η Μαρτίου, επέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας στον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα. Αυστηρό διάβημα επιδόθηκε προς τον Τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα για το περιστατικό παρενόχλησης του Σινούκ που μετέφερε τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα στο Αγαθονήσι. Το περιστατικό αποκάλυψε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κατά τον χαιρετισμό του προς τους κατοίκους του νησιού, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανόητες ενέργειες. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγαινε προς το Αγαθονήσι για να παραστήσει στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, στις 11:55 π.μ. δύο τουρκικά F4 που εισήχθησαν στο ελληνικό FIR μεταξύ Χίου και Σάμου πέταξαν σε απόσταση 4 μιλίων από το Σινούκ.
που μετέφερε τον Πρωθυπουργό, αναγκάζοντας το ελικόπτερο σε ελιγμούς. Τα τουρκικά μαχητικά αναχαιτίστηκαν από δύο ελληνικά F-16 που ήταν ήδη στον αέρα, έχοντας απογειωθεί από το Καστέλι. Τα ελληνικά αεροσκάφη αναγνώρισαν και αναχέτησαν τα τουρκικά. Συνεχίζοντας τις προκλήσεις και ακολουθώντας τη γραμμή της τουρκικής κυβέρνησης, ο τουρκικός τύπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήγε σε τουρκικό νησί, αναφέροντας ότι το Αγαθονήσι ανήκει στην περιφέρεια του Αιδινίου. Μόνο τη Δευτέρα, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, οι Τούρκοι προχώρησαν σε 47 παραβιάσεις από 8 μαχητικά. Προσβλητική για τον ίδιο χαρακτήρισε ο Γιώργος Αρέστη την αμφισβήτηση από κυβερνητικής πλευράς του πορίσματος Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό. Η τοποθετήση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών για το έργο της Ερευνητικής Επιτροπής και το πόρισμα για την κατάρρευση του συνεργατισμού όθησαν τον Γιώργο Αρέστη σε παραίτηση από πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής Αρχής Δημόσιας Υποπτίας του Ελεκτικού Επαγγέλματος. Παρελθόν από πρόεδρο τη Πειθαρχική Επιτροπή Αρχή Δημόσια Εποπτεία του Ελεκτικού Επαγγέλματο είναι ο Γιώργο Αρέστη. Προσβλητική για τον ίδιο χαρακτήρισε ο κ. Αρέστη την αμφισβήτηση από κυβερνητική πλευρά του πορίσματο Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Αρέστη, γίνεται προσπάθεια αποδόμηση του πορίσματο και ότι κάποιοι απαξιώνουν το πόρισμα αλλά είναι απαξιωτική. Αντί να μείνει στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την παρέτησή μου και να απαντήσει. Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών, όταν με ενημέρωσε 1η Αυγούστου του 2017 για τον διορισμό μου, μου λέει ότι με το κύρος την κατάθεση και την πείρα σας θα εκπληρώσετε πλήρως την αποστολή που σας έχει ανατεθεί. Τι έχει συμβεί ούτως ώστε από τότε να έχει αλλάξει και να γίνονται απαξιωτικές αναφορές στο πρόσωπο μου, αντί να μείνει σε αυτό και να το εξηγήσει, λέει περίπου μας είπε, ούτης αντικατάστατος. Ο Αρέστης αντικατασταθεί από άλλο. Ο κύριος Αρέστη δηλώνει ενοχλημένος από τα όσα ελέγχθησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Υπουργό Οικονομικών για το έργο της Ερευνητικής Επιτροπής. Έτσι μια μονοκοντιλιά, τα συμπεράσματα ήταν αφαίρετα. Γιατί η λέξη αφαίρετα περιέχει ένα στοιχείο ότι αυτός που τα έκανε αυθαίρετα έχει ένα στοιχείο σκοπιμότητος. Δηλαδή ότι σκόπιμα τα κάναμε αυθαίρετα για να ρίξουμε ευθύνες σε κάποιους. Καθόλου δεν ήταν ο σκοπός μας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Ερωτηθεί για την παρέτηση του Γιώργου Αρέστη εξαιτίας δηλώσεων από πλευράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών για τα πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής των Συνεργατισμών. Παραμένουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα σας. Κύριε εκπρόσωπε. Λοιπόν, έχουμε χάσει προς το παρόν τον κύριο Προδρόμου. Συνεχίζουμε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού χαρακτήρισε ως φυσιολογική εξέλιξη την παραίτηση του Γιώργου Αρέστη μετά τον τρόπο που αντέδρασε η κυβέρνηση στο θέμα του πορίσματος για τον συνεργατισμό. Όπως είπε, το πόρισμα εκείνο καταλήγει συμπεράσματα του βασιζόμενο σε πάρα πολλά έγγραφα και όχι μόνο στις καταθέσεις. Λοιπόν, έχουμε τώρα την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Προδρόμου. Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Φαντάζομαι ότι ακούσατε τα όσα έχουν λεχθεί από το πρωί από τον κύριο Αρέστη αναφορικά με περιφρονητικές δηλώσεις, από απαξιωτικές αναφορές από την κυβέρνηση και από εσάς, περί ουδής αντικατάστασης και ούτω καθεξής. Πώς απαντάτε, κύριε Προδρόμου? Κοιτάξτε, ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε μια συζήτηση η οποία έχει γίνει προ 15 ημέρου. Η συζήτηση αυτή έχει γίνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση δεν απαξίωσε τη δουλειά της Ερευνητικής Επιτροπής. Αντιθέτως, είναι δημόσιες οι δηλώσεις του και πιθανώς να τις είχατε μεταδώσει κι εσείς. Είχε πει ότι έγινε μια πολύ σημαντική εργασία, ότι υπάρχουν χρησιμότατα ευρήματα μέσα στην έκθεση των 800 σελίδων, πλην όμως όταν συζητάμε για την Συνεργατική Τράπεζα, νομίζω ότι είναι προφανές σε όλους ότι κατέληξε όπως κατέληξε εξαιτίας 7 δισεκατομμυρίων μη εξυπηρετούμενων δανείων. 7 δισεκατομμύρια. Και το ερώτημα είναι, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν όλοι όσοι σχολιάζουν, ευθύνεται η κυβέρνηση ή ο Χάρης Γεωργιάδης για τα 7 δισεκατομμύρια? Ποιοι έδωσαν αυτά τα δάνεια και πώς τα έδιναν? Θα το βρείτε μέσα στην έκθεση. Αυτά δεν δόθηκαν
στην περίοδο που ο Υπουργός είχε υπό την εποπτεία του, υπό την ιδιοκτησία του εκ μέρους του κράτους στη συνεργατική, δόθηκαν πριν. Επομένως, ποια είναι η ευθύνη για την οποία θα έπρεπε τώρα να συζητάμε? Αυτό είχε πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να απαξιώνει καθόλου την εργασία που έγινε. Μάλιστα. Τώρα στην πλειοψηφία τους, κύριε πρόσωπε, τα υπόλοιπα κόμματα τάσσονται υπέρ του κύριου Αρέστη. Τον υποστηρίζουν, μάλιστα. Αλλά δεν είναι θέμα υπέρ ή εναντίον του κύριου Αρέστη. Εδώ έχουμε ένα γεγονός. Ότι ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία από άποψη δικαίου είναι υπεράνω των εθνικών αρχών, υπεράνω και των κομμάτων και των επιτροπών μας όσον αφορά θέματα της Τραπεζικής Ένωσης. Και υπενθυμίζω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία περηφανευόταν δικαίως το 2012 όταν επί προεδρίας της είχε προετοιμαστεί το έδαφος για την Διατραπεζική Ένωση. Λοιπόν, αυτοί οι κανόνες που ισχύουν μας είπαν ότι η Συνεργατική Τράπεζα χρειαζόταν πέρσι το 2018 800 εκατομμύρια προβλέψεις επιπλέον, κάπου 400 εκατομμύρια πρόσθετα κεφάλαια. Αυτό είναι το γεγονός. Αυτό το γεγονός από πού προήλθε? Από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει και όταν απαντήσουμε σε αυτό θα δούμε και αν υπάρχει ευθύνη στην κυβέρνηση αυτή ή στον Υπουργό. Αμφισβητείτε δηλαδή το πόρισμα που φέρει ευθύνη στον. Ρίχνει ευθύνε μάλιστα στον Υπουργό Οικονομικών. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Σας ρωτάω αν θέλετε και αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσουμε όλοι στον εαυτό μας και να απαντήσουμε. Υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόβλημα ήταν τα 7 δισεκατομμύρια? Όχι, το λέει η έκθεση. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια πότε δόθηκαν? Δεν δόθηκαν μετά το 2013-2014. Γεγονότα είναι αυτά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ποια είναι η ευθύνη και ποιο την έχει? Τέτοια ευθύνη δεν μπορεί να έχει ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτή ήταν η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι αξιόλογη η εργασία που έγινε, υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα τα οποία πιθανώς να πρέπει να απασχολήσουν στη συνέχεια την Γενική Εισαγγελία. Βέβαια αυτό είναι ζήτημα της Γενικής Εισαγγελίας, δεν είμαστε εμείς που θα το πούμε, γιατί μέσα σε αυτές τις 800 σελίδες υπάρχουν πάρα πολλές διαπιστώσεις και ευρήματα για διάφορες πρακτικές. Μάλιστα. Αλλά όσον αφορά αυτό το οποίο κάποιοι, και είναι φυσικό η αντιπολίτευση να το επικαλείται και να ζητάει ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη, εγώ όμως σας λέω ξανά, για τα 7 δισεκατομμύρια δάνεια ποια ήταν η ευθύνη του Υπουργού για τη μη εισπράξη αυτών των δανείων? Και πάλι θα το βρείτε στην έκθεση. Πού το αποδίδει η Ερευνητική Επιτροπή το ότι δεν μπορούσε να εισπραχθούν αυτά τα δάνεια? Πρώτον, διότι ήταν πολύ κακά δάνεια, τα περισσότερα καταδικασμένα να μην εισπραχθούν ποτέ, και δεύτερον, στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαμόρφωσαν, συνδιαμόρφωσε η Βουλή. Άρα λοιπόν, με ποια λογική λέμε ότι να παραιτηθεί ο Υπουργός για να νιώσουμε ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη? Δυστυχώς, οι πρακτικές αυτές πάνε πίσω πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πίσω, και όπως λέει η ίδια η έκθεση, την οποία επικαλείται και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Αρέστη και τα μέλη της, υπάρχουν συλλογικές ευθύνες στα πολιτικά κόμματα, στο σύστημά μας, στην κοινωνία μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Προδόμη, είναι δεκάδες τα ερωτήματα. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό να δούμε τη δήλωση ο Γενικός Γραμματέας του Ακελάνδρου Κυπριανού αναφορικά με την παραίτηση του Γιώργου Αρέστη. Ήταν για μας μια φυσιολογική εξέλιξη μετά από τον τρόπο, τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η κυβέρνηση. Θα επαναλάβω ότι αυτή η τριμελής επιτροπή έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, με την έννοια ότι ο κύριος Αρέστη είναι δικαστής για πάνω από 3 δεκαετίες, υπηρέτησε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οι άλλοι δύο έχουν πάρα πολλές γνώσεις στα οικονομικά και ιδιαίτερα στα τραπεζιτικά. Υπήρξε μια προσπάθεια απαξίωσης και των προσώπων που απαρτίζουν την τριμελή, αλλά και του ίδιου του πορίσματος, τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και άλλους από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
Και θεωρώ ότι το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν για να διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια τους ήταν ακριβώς να παραιτηθούν από πόστα στα οποία τους έχει διορίσει αυτή η κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι ήταν μια πράξη αξιοπρέπειας αυτόν τον οποίο έχει πράξει ο κύριος Αρέστη. Την έντονη αντίδραση των πολιτικών κομμάτων προκάλεσε παραίτηση του Γιώργου Αρέστη από την Ερευνητική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή της Αρχής Δημόσιου Υποπτίας του Ελεκτικού Επαγγέλματος. Δίκου, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Κίνημα Οικολόγων εκφράζουν την δυσαρέσκεια της συνστάσης της κυβέρνησης, ενώ χαρακτηρίζουν την παραίτηση του κ. Αρέστη ως πράξη ευθυξίας. Φίλοι αντιδράσεων προκάλεσε η παρέτηση του Γιώργου Αρέστη από την Προεδρία της Πειθαρχικής Επιτροπής της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας του Ελεκτικού Επαγγέλματος μετά και τις τοποθετήσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του Υπουργού Οικονομικών. Αντί να παρετούνται υπεύθυνοι για την καταρρεύση του συνεργατισμού, παρέτηται αυτός που εντόπισε την ευθύνη του, τονίζει γραπτή ανακοίνωσή του το Δίκο. Το Δημοκρατικό Κόμμα αναφέρει πως ο κύριος Αρέστη προφανώς αναγκάστηκε να προβεί σε αυτή την ενέργεια ευθυξίας μετά από την αισχυρή αντιμετώπιση του πορίσματος για τον συνεργατισμό αλλά και των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής από την κυβέρνηση. Η ανυπαρξία έστω και ίχνους ευθυξίας της παρούσας κυβέρνησης συγκρίνεται δυσμενώς με τον υψηλό βαθμό ευθυξίας του κύριου Αρέστη. Το Δημοκρατικό Κόμμα καλεί τον Υπουργό Οικονομικών να αποδεχθεί το πόρισμα της Επιτροπής για την καταρρεύση του συνεργατισμού, να ακολουθήσει το παράδειγμα του κύριου Αρέστη και να υποβάλει την παραίτησή του. Η μη αξιοποίηση των πορισμάτων των ερευνητικών επιτροπών απαξιώνει τον θεσμό και ατιμορρησία ενισχύει την δημιουργία καινούριων σκανδάλων, αναφέρει σε ανακοίνωση της ΕΔΕΚ. Για την ΕΔΕΚ, αυτό που χρειάζεται από την πλευρά της πολιτείας είναι η παραπομπή στην δικαιοσύνη όσων εμπλέκονται και όσων φαίνεται να έχουν ποινικές ευθύνες. Η παραίτηση του Γεωργίου Αρέστη αποτελεί παράδειγμα ευθυξίας και αξιοπρέπειας που δυστυχώς στο ελάχιστο δεν επέδειξαν όλοι αυτοί που με καταθέσεις και ντοκουμέντα το πόρισμα κατέδειξε ως υπεύθυνος για την καταρρεύση και το ξεπούλημα του συνεργατισμού, δήλωσε υποψήφια ευρωβουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Μαρία Παστελά. Η παρέτηση του κ. Αρέστη από την Προεδρία της Πειθαρχικής Επιτροπής Αρχής Δημόσιας Υποπτείας του Ελεκτικού Επαγγέλματος είναι μια συνέπεια των άμεσων ή έμεσων προσωπικών επιθέσεων, χειρισμών και δημόσιων δηλώσεων της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών κατά του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής. Τραγελαφικό το γεγονός ότι στο πόρισμα που έχει δημοσιευθεί αναφέρεται ρητέ δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας περί έρευνας εις βάρος, αναφέρει το Κίνημα Οικολόγων. Αποτελεί μια πράξη ευθυξίας, πράγμα άγνωστο για τους υπουργούς κυβέρνησης Αναστασιάδη. Αλλάζουμε θέμα της επιπτώσης χθεσινής ιστορικής ψηφοφορίας στην Βουλή των Κοινοτήτων, με την οποία οι βουλευτές ανέλαβαν έστω πρόσκαιρα τον έλεγχο της διαδικασίας του Brexit, παρακάμπτοντας την κυβέρνηση να λύσει σήμερα η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια τακτικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι βουλευτές ενέκριναν με 27 ψήφους διαφορά τροπολογία, η οποία τους επιτρέπει να διεξαγάγουν αύριο ενδεικτικές ψηφοφορίες επί διάφορων αλλακτικών προτάσεων για τη μορφή του Brexit. Τα ναι στα δεξιά είναι 329. Τα όχι στα αριστερά είναι 302. Οπότε τα ναι υπερισχύουν. Οι Βρετανοί βουλευτές ψήφισαν για να απομακρύνουν τον έλεγχο του Brexit από την κυβέρνηση. Άνοιξαν έτσι το δρόμο για τις αποκαλούμενες ενδεικτικές ψηφοφορίες την Τετάρτη για τη μορφή που θα πάρει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις επιλογές προς εξέταση συγκαταλέγονται η παραμονή στην ενιαία αγορά, η διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος, ακόμη και η ακύρωση της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συγχαρώ το Κοινοβούλιο που πήρε τον έλεγχο. Η προσέγγιση της κυβέρνησης αποτέλεσε μια βίαιη αποτυχία και το Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να βρει μια λύση. Δεν γνωρίζουμε τι θα αποφασίσει την Τετάρτη, όμως γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά μέλη του που εργάζονται για την εξέβρεση εναλλακτικών λύσεων και πρέπει να τις συζητήσουμε για να βρούμε συνένεση. Οι εξελίξεις επιδεινώνουν την πολιτική κρίση στη Βρετανία, με την Πρωθυπουργό να έχει πλέον απολέσει σχεδόν κάθε εξουσία και έλεγχο επί του Brexit και να μοιάζει πιο κοντά παρά ποτέ κοντά στην πτώση. Στην τοποθέτησή της πάντως επέμεινε ότι η συμφωνία της με τις Βρυξέλλες, που ήδη έχει απορριφθεί δύο φορές, πρέπει να υπερψηφιστεί. Γνωρίζω ότι η συμφωνία αποτελεί ένα συμβιβασμό. Ικανοποιεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία μας και την ίδια στιγμή σέβεται τις ανησυχίες εκείνων που ψήφισαν υπέρ της παραμονής. Εάν το Κοινοβούλιο μπορεί να τη στηρίξει, θα μπορούσαμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λιγότερο από δύο μήνες. Το τι θα γίνει τελικά μοιάζει ακόμη αβέβαιο. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι αν την Τετάρτη το Κοινοβούλιο εγκρίνει ένα ηπιότερο Brexit, τότε ορισμένοι συντηρητικοί βουλευτές που στηρίζουν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως αλλάξουν τη στάση τους και τελικά υπερψηφίσουν τη συμφωνία της Θερέζα Μέη με τις Βρυξέλλες.
Σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται 20χρονος μοτοσυκλετιστής από τον Κόρνο, ο οποίος τραυματίστηκε όταν η μοτοσυκλέτα του που οδηγούσε ανατράπηκε σε χωράφι στον Κόρνο. Όπως ανέφερε ο Χάρης Γιαχατζιγιασεμή, υπεύθυνος του κλαδοτροχέας Λάρνακας, γύρω στις 1 σήμερα το μεσημέρι, 20χρονος οδηγούσε την μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα του σε δρόμο της κοινότητας Κόρνου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, η μοτοσυκλέτα ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι. Ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο προσπέρασε ο 20χρονος με την μοτοσυκλέτα του, ειδοποίησε την αστυνομία και στην σκηνή μετέβησαν άνδρες του αστυνομικού σταθμού Κοφίνου. Η αστυνομία κάλεσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 20χρονο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου η κατάσταση υγείας του κρίθηκε από τους θεράποντες ιατρούς κρίσιμη. Μέλη της τροχέας Λάνακας μετέβησαν στη σκηνή, όπου διενέργησαν έρευνες. Την υπόθεση διευνά ο αστυνομικός σταθμός Κοφίνου, συνεργασία με την τροχέα Λάρνακας. Με τον κίνδυνο της κατάρρευσης είναι αντιμέτωπο το κάστρο της Κερίνιας, όπως λέχθηκε σήμερα στην Επιτροπή Προσφύγων. Την ίδια ώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ενισχύσει οικονομικά την Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κατάρρευση κινδυνεύει το κάστρο της Κερίνιας. Ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Τάκης Χατζηδημητρίου ενημερώσε σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων για το έργο της Δικοινοτικής Επιτροπής σε σχέση με την κατάσταση των μνημείων στα κατεχόμενα αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς 45 χρόνια μετά την εισβολή πολλά μνημεία έχουν καταρρεύσει αλλά είναι τιμόρροπα και η Επιτροπή δίνει μάχη με τον χρόνο για να διασώσει όσα μπορεί με τα μέσα που διαθέτει. Η πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Σκέδη Κουκουμά, ανέφερε πως αναπόφευκτα χρειάζεται ενίσχυση του έργου της Επιτροπής, χώρος για να στεγάζεται και στελέχωση με λειτουργούς και πρόσθεσε ότι θα γίνει κρούση και προς άλλους φορείς για οικονομική στήριξη για πρόσωση ακτήριων που είναι σε κατάρρευση ή και χρειάζονται συντήρηση. Διευκρίνησε ότι για το κάστρο Κερίνιας λέχθηκε συνεδρίαση ότι κάποια τμήματά του χρειάζονται συντήρηση και ότι δεν κινδυνεύει συνολότητά του. Σε σχέση με εκκλησιαστικά κοιμήλια που φυλάγονται στο υπόγειο του κάστρου και κινδυνεύουν, διευκρίνησε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. Όμως σημείωσε πως ίσως στο πλαίσιο των μέτρων δικοδόμησης εμπιστοσύνης να μπορούσαν να επιστραφούν. Η βουλευτής του ΔΣ Μαριέλα Αριστίδου ανέφερε ότι η Επιτροπή ενημερώθηκε για το έργο που επιτελείται για συντήρηση μνημείων και ότι αυτό που αναδεικνύεται είναι η έκκληση για μνημεία μας που κινδυνεύουν με καταστροφή λόγω χρόνου ή βεβήλωσης, αλλά και για την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης. Για το κάστρο της Κερίνιας είπε πως κινδυνεύει μέρος του και ότι ίσως θα πρέπει να ασκηθούν και πιέσεις διεθνώς για ανάδειξη του προβλήματος. Ο Μιχάλη Τζόρτας, πρόεδρος της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμοχώστου, ανέφερε ότι με το ρυθμό που ακολουθείται ούτε σε 200 χρόνια δεν θα μπορέσουμε να επιδιορθώσουμε στις εκκλησίες και τα μνημεία μας, λόγω της ανεπάρκειας στην οικονομική ενίσχυση. Την ίδια ώρα, οικονομική ενίσχυση ύψους 500.000 ευρώ πρόκειται να εγκρίνει σύντομα το Υπουργικό Συμβούλιο για την Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για το 2019, με την συγκεκριμένη συνδρομή, θα προωθηθεί η συντήρηση 8 μνημείων, τα 7 από τα οποία είναι στα κατεχόμενα. Μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιούν στην Κύπρο από σήμερα διήμερη επίσκεψη εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία βρίσκονται από σήμερα στην Κύπρο μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην αποστολή συμμετέχει 7 μελής ομάδα εμπειρογνωμόνων από 4 ευρωπαϊκές χώρες, την Σουηδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ελλάδα, καθώς και 3 μελής αντιπροσωποί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα διεξάγει μελέτη και θα καταθέσει εισηγήσεις για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό σύστημα, εστιάζοντας κυρίως στις φάσεις υποδοχής. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η ομάδα είχε σήμερα συνάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τον πολιτιστικό προϊστάμενο του Υπουργείου Κώστα Χαμπιαούρη, την αναπληρώτα Γενική Διευθύντρια και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης του Υπουργείου. Η βασική επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η επικέντρωση σε θέματα υποδοχής των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να λειτουργήσουν εξυγχρονισμένες και βελτιωμένες δομές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η αναπληρώτρια επικεφαλής αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Κύπρο, Θέα Πιερίδου, στον δικό της χαιρετισμό, ανέφερε ότι το 2016 ετοιμάστηκε σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση παιδιών που προέρχονται από το μεταναστευτικό περιβάλλον, το οποίο βασιζόταν στις συστάσεις του δικτύου Σύριους και στόχευε στον συντονισμό των δράσεων σχολείων για τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πολιτικής στην ενσωμάτωση παιδιών μεταναστών, περιλαμβανομένων και προσφυγών.
Είπε παράλληλα ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων αποτελεί ένα επίγον πρόβλημα και θα εξακολουθήσει να υφίσταται σε ολόκληρη την Ευρώπη και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες πολιτικές. Τρεις γυναίκες και ένα παιδί πνίγηκαν σήμερα όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν 15 πρόσφυγες βυθίστηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Τουρκίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, οι πρόσφυγες ήταν Αφγανοί και Ιρανοί. Τρεις γυναίκες και ένα μωρό είναι τα θύματα του νέου ναυαγίου με μετανάστες στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Τουρκίας. Πλοιάριο, στο οποίο επέβαιναν 15 μετανάστες, βυθίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Τσανάκαλε. Στο σημείο έσπευσε η τουρκική ακτοφυλακή. 11 από τους επιβαίνοντες στο πλοιάριο διασώθηκαν, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα παιδί, από 5 πλοία και ένα ελικόπτερο που έσπευσαν να βοηθήσουν. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, οι μετανάστες είναι Αφγανοί και Ιρανοί. Όλοι οι επιζώντες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής. Συνολικά 2.262 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο πέρσι, ενώ 113.482 έφτασαν στην Ευρώπη δια θαλάσσης. Αλλάζουμε κλίμα. Έναν δάσκαλο από την Κένια που δορίζει το 80% των πενιχρών εισοδημάτων του στους φτωχούς βράβευσε ΟΗΕ. Το βραβείο συνοδεύει δώρο ενός εκατομμυρίου δολαρίων και απονέμει να δούμε αν ο Κενιάτης δάσκαλος θα το διαθέσει και αυτό σε αγαθοεργίες. To be a great teacher, you have to be creative. You have to do more and talk less. Ο Πίτερ Ταμπίτσι διδάσκει μαθηματικά, φυσική και χημεία σε ένα σχολείο στο χωριό Πουάνι στην Κένια, όπου το 1/3 των παιδιών είναι ορφανά. Είναι ένα δημόσιο σχολείο που έχει μόνο έναν υπολογιστή, δεν έχει βιβλιοθήκη, ούτε βέβαια πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό δεν εμπόδισε τους μαθητές του να κερδίσουν διεθνή διαγωνισμό χημίας και τον Ταμπίτσι να βραβευτεί ως ο καλύτερος δάσκαλος στον κόσμο ανάμεσα σε 10.000 υποψηφίους από 179 χώρες. I feel great. I can't believe it. I feel so happy to be among the best teachers in the world. Being the best in the world. Γνωρίζοντας το 80% του μισθού του σε φτωχές οικογένειες, ταξίδεψε για πρώτη φορά στη ζωή του με αεροπλάνο για να πάει στο Ντουμπάι και να παραλάβει το περίφημο βραβείο που έχει και χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμύριο δολάρια. Ο 36χρονος καθηγητής, που είναι φραγκισκανός μοναχός, σκοπεύει να μοιράσει και αυτά τα χρήματα στους φτωχούς και να αναβαθμίσει τις υποδομές στο σχολείο του. This one I'm going to give it back to the society. Okay, because myself I'm a brother. Το βραβείο στον Ταμπίτσι παρέδωσε ο διάσημος Αυστραλός ηθοποιός Hugh Jackman, φανερά συγκινημένος. It takes one teacher to bring you back to life. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση, μαζί μας ο Πολύς Χαραλάμπους. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Μετά τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, θα έχουμε πρωτάθλημα ξανά το Σαββατοκυριακό. Το μεγάλο ενδιαφέρον αφορά το πρώτο γκρουπ. Όσον αφορά τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ, αναφέρουμε ότι παίζει με την Ομόνια, ενώ ο Απόλλωνας έχει δύσκολη αποστολή, θα παίξει με την ΑΕΚ στην έδρα της του Αρένα. Η Νέα Σαλαμίνα θα αναμετρηθεί με την ΑΕΛ. Αυτά είναι τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής των play-offs, το πρώτο γκρουπ. Θα σχολιάσουμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος με τους δύο καλεσμένους απόψε εδώ στον Capital, στην εκπομπή Capital Sports, τον Μάκη Παπαϊωάννου, διευθυντή ποδοσφαίρου της Νέας Σαλαμίνας και τον προπονητή Δημήτρη Δημητρίου. Ενώ θα μιλήσουμε και για την εθνική ομάδα, η οποία ιτήθηκε προχθές με 2-0 από την ομάδα του Βελγίου. Βεβαίως υπήρχε διαφορά κλάσης στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα το συγκρότημα του Ραν Μπεν Σιμών. Όλα αυτά λοιπόν θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγα λεπτά στην εκπομπή Capital Sports. Χριστίνα, έχεις τον λόγο. Πολύ σε ευχαριστούμε. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου και στον τιμή των ξένων νομισμάτων. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care.
Και πριν κλείσουμε, να δούμε τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απόψε δεν εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τοπικά δυνατό να σχηματιστεί αεριομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς υψηλότερο ορεινά. Αύριο θα παραντούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 16 βαθμούς υψηλότερο ορεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μην χάσετε συνέχεια την εκπομπή Capital Sports με τον Πόλη Χαραλάμπους. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.